Αύξηση στις ακραίες συμπεριφορές βίας, καθώς και στα περιστατικά κατάθλιψης, φαίνεται πως έχει προέλθει από τα παρατεταμένα διαστήματα εγκλεισμού λόγω της πανδημίας, με τα όσα καταγράφονται τους τελευταίους μήνες να είναι πρωτόγνωρα. Ο εγκλεισμός επιδείνωσε την ψυχολογική αστάθεια, δοκιμάζοντας παράλληλα τις αντοχές όλων. Φαίνεται ότι έχουμε αύξηση στην κατάθλιψη, αύξηση στα ποσοστά καταθλίψεων. Και νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, δεδομένου του ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είτε έχουν νοσήσει, έχουν ζήσει δηλαδή όλη τη βάση του να νοσήσεις. Σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο τέλος του έτους 2020 πανελλαδικά, τα συναισθήματα μοναξιάς ήταν έντονα για το 50% του πληθυσμού, εκ των οποίων το 33,3% είναι άνω των 65 ετών, ενώ το 13,9% ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία των 26 έως 35 ετών. Για το 36,8% τα συναισθήματα αυτά ήταν διαχειρίσιμα. Η εικόνα αυτή ιστορικά παρατηρείται κατά τα διαστήματα έξαρσης των ιών και πολύ περισσότερο κατά τη διάρκεια πανδημιών και καταστάσεων εγκλεισμού. Οι νέοι όροι αυτής της πραγματικότητας φαίνεται πως επέδρασαν με καταλυτικό τρόπο σε ανθρώπους όλων των ηλικιών, πολλοί από τους οποίους επέδειξαν ακραίες συμπεριφορές. Το lockdown, όπως είναι οι περιορισμοί στην εργασία, οι περιορισμοί στην κοινωνική επαφή, αυτοί οδηγούν δυστυχώς πολύ συχνά σε αλλαγές των παραδοσιακών μας δεσμών. Εδώ θα μπορούσε να έχει και θέση και ο καθηγητής ο κύριος Νίκολας Χριστάκης, που πριν από χρόνια έγραφε τους συνδεδεμένους, και να αναρωτηθεί κανένας πόσο συνδεδεμένοι θα είμαστε μαζί. Είναι οι μεσογειακές, αλλά και η ελληνική κοινωνία και η κοινωνία της Κρήτης, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της υγείας, στήριζε στις κοινωνικές σχέσεις και στο κοινωνικό δίκτυο. Επιπλέον, το 32,4% του πληθυσμού εξακολουθεί να νιώθει μεγάλο φόβο μήπως κολλήσει από κάποιον απρόσεκτο, ενώ από αυτούς το 35,9% είναι γυναίκες, ενώ το 26,8% άνδρες. Παράλληλα, κατακόρυφη αύξηση παρατηρείται και στους δείκτες της βίας, με επίκεντρο την ενδοοικογενειακή και ιδιαίτερα απέναντι στις γυναίκες βία, με πληθώρα καταγεγραμμένων περιστατικών να πρωταγωνιστούν τους τελευταίους μήνες. Ενώ σύμφωνα με τα στατιστικά, το 67% πιστεύει ότι αυξήθηκε πολύ η ενδοοικογενειακή βία, το 8,6% πιστεύει ότι δεν αυξήθηκε καθόλου, με το 74,3% των ερωτηθέντων να είναι γυναίκες, ενώ το 55,3% άνδρες. Μιλούμε δυστυχώς για 17 περιστατικά έμφυλης βίας. Όλη η Ελλάδα ματώνει από άκρη σ' άκρη. Η Κρήτη πληρώνει βαρύ το τίμημα. Όσο ήμασταν μέσα στην καραντίνα, υπήρχε έλεγχος από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι με κάποιο τρόπο έλεγχαν τα θύματά τους. Η συνθήκη αυτή δημιούργησε την ανάγκη υποστήριξη σε όσους το έχουν ανάγκη, με την δημιουργία ειδικής γραμμής παροχής ψυχοκοινωνικής βοήθειας στο 1306 που λειτουργεί όλο το 24ωρο από τον ΕΟΔΗ. Το 49% του πληθυσμού, σύμφωνα με την έρευνα, φαίνεται πως αξιοποίησε τα διαστήματα της καραντίνας σε πνευματικές εργασίες, το 39% σε σωματική άσκηση, το 31% σε επαγγελματικές εργασίες, ενώ το 38% σε άλλες δραστηριότητες. Απάνγιο σε όλα αυτό, το άγριο και σκληρό σκηνικό ομής και ανεξέλεγκτη πολλές φορές βίας, έρχεται η υποστήριξη και η δύναμη που αναδύει το πλαίσιο της οικογένειας και των δομημένων αρμονικών κοινωνικών σχέσεων. Η αποδόμηση του κοινωνικού ιστού, η γειτονιά, οι παρέες, το να συνυπάρχουμε, πράγμα το οποίο υπήρχε 20 χρόνια πριν, ίσως το έχουμε ξεχάσει, φυσικά είναι η ψυχοπιεστικός ρυθμός και τρόπος ζωής. Η διαδραστικότητα και η ενίσχυση πάντως που προσφέρει ένα υγιές κοινωνικό δίκτυο στον άνθρωπο, όπως υπερτονίζουν και οι ειδικοί επιστήμονες, είναι καταλυτική σημασίας. Το ανθρώπινο υγιένος, μέσα από τις πολύ μεγάλες αλλαγές και τις επώδυνες εμπειρίες, χτίζει καλύτερα τη φωλιά του και καλύτερα τον κόσμο του. Αυτός ο καινούριος κόσμος είναι ο κόσμος που τον φτιάχνουν σήμερα οι νέοι μας. Αυτούς τους νέους τους χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε. Αυτούς πρέπει να κοιτάξουμε τώρα, να τους δώσουμε την σοφία και τη γνώση των μεγαλυτέρων.